Λοιπόν, όσον αφορά την επιβατική κίνηση κατά το μήνα Ιούλιο και κατά το μήνα Αύγουστο στο υπεραστικό κτέλ, θα ήθελα να πω ότι κατά το μήνα Ιούλιο είχαμε μία πτώση γύρω στο 60% σε σχέση με την περσινή σεζόν και κατά το μήνα Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα ποσοστό από 45 με 50%. Από εκεί ύστερα, εμείς λόγω του περιορισμού στην πληρότητα των λεωφορείων μας, που αυτή τη στιγμή από 50% έχει γίνει 65%, δρομολογούμε, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό με τακτικά δρομολόγια και από εκεί και ύστερα δρομολογούμε και έκτακτα δρομολόγια προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τώρα, όσον αφορά τις επόμενες ημέρες και λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης, κυρίως από την Αττική προς τη Μεσσηνία, δρομολογούμε έκτακτα δρομολόγια προς την εξυπηρέτηση του κόσμου. Δεν τίθεται θέμα να μην εξυπηρετηθεί κάποιος ο οποίος θα θέλει να ταξιδέψει. Απλά λόγω του περιορισμού στην πληρότητα, αυτό το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή είναι τις τηλεφωνικές κρατήσεις. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος θα θέλει να ταξιδέψει έχει τη δυνατότητα της αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το site της εταιρείας, το www.ktelmesinias.gr, όπως επίσης και την αγορά του εισιτηρίου του απευθείας από τα εκδοτήρια. Με ποιο τρόπο ταξιδεύουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο? Είναι απαραίτητη. Απαραίτητη είναι η μάσκα και πλέον θα ήθελα να ενημερώσω και τον κόσμο ότι γίνεται και έλεγχος από την αστυνομία στα περισσότερα δρομολόγια μας. Άρα θα πρέπει οποιοδήποτε θέλει να ταξιδέψει να φοράει την απαραίτητη προστατευτική μάσκα για να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, τους συνεπιβάτες του. Από πότε θα ξεκινήσουν τα έκτακτα δρομολόγια και περίπου πόσα θα είναι? Κοιτάξτε, σήμερα είναι Τετάρτη και ήδη από την Αθήνα προς τη Μεσσηνία έχουν ανοιχθεί ήδη 8 έκτακτα δρομολόγια. Ενδεχομένως αυτά να αυξηθούν, άρα υπολογίζουμε ότι θα είναι από 10 έως 12 δρομολόγια έκτακτα. Ο Ιούλιος που πέρασε ήταν δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Πώς προβλέπετε να είναι ο Αύγουστος και κυρίως ο Σεπτέμβριος, αφού περάσει και ο 15 Αύγουστος? Και τι προγραμματισμό έχετε κάνει για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας? Κοιτάξτε, η περίοδος στην οποία διανύουμε είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη για εμάς, είναι πρωτόγνωρη για την κυβέρνηση, είναι για όλους τους επαγγελματίες. Δυστυχώς, πρέπει εμείς να βρούμε τρόπους για να αντέξουμε. Για να μπορέσουμε αύριο, όταν θα ξεπεράσουμε το φαινόμενο αυτό το οποίο έχουμε της πανδημίας, να μπορούμε να είμαστε ορθοί, που λέμε. Αλλά αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο, στις μεταφορές και συγκεκριμένα στα κτέλ, είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω του ότι μιλάμε για τρομακτικά μεγέθη και μιλάμε για μια μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης. Και παράλληλα, όμως έχουμε μείωση στα έσοδά μας, αλλά δεν μπορούμε να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Και αυτό οφείλεται στην πληρότητα. Δηλαδή, έχουμε 50% μείωση των εσόδων μας και έχουμε τα ίδια ακριβώς έξοδα με πέρυσι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε είναι να υπάρξει μια κρατική βοήθεια. Όχι δανεισμούς, κάποια επιχορήγηση στις θέσεις που χάνουμε.